Σήμερα έχουμε τις κινητοποίησεις των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Είναι 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, συλλαλητήρια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ξέρετε επίσης ότι αγωγή η Νίκη Κεραμέως έχει καταθέσει και κατά της ΑΔΔΗ, η οποία είπε ότι στηρίζει αυτή την κινητοποίηση. Στο πλευρό των ομοσπονδιών, διότι απεργούν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την ΑΔΔΗ έχουν ταχθεί εργατικά σωματεία, κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλώνοντας την υποστήριξή τους με σχετικές ανακοινώσεις κατά των αρμόδιων υπουργών και της κυβέρνησης, αλλά και με ενεργό συμμετοχή. Η υπουργός είχε καταθέσει αγωγή εναντίον των ομοσπονδιών και των απεργιακών τους κινητοποιήσεων, η οποία εκδικάστηκε με απόφαση υπέρ του Υπουργείου, χαρακτηρίζοντας την απεργιακή αποχή των εκπαιδευτικών ως παράνομη. Οι ομοσπονδίες υπέβαλαν έφεση έναντι της προαναφερθής δικαστικής απόφασης. Το δικαστήριο αναμένεται να συνεδριάσει και να αποφασίσει σήμερα για την έφεση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών. Και όλα αυτά για την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών, που όπως λένε θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των σχολείων και στην παραπέρα κατηγοριοποίησή τους. Γιατί αυτό, κύριε Μακράκη, τι σημαίνει αυτό, κάποιος που το ακούει? Γιατί όχι να μην αξιολογηθείτε κι εσείς? Γιατί να μην αξιολογηθεί και το σχολείο? Γιατί αυτή η άρνηση, θα σας έλεγε κάποιος? Καλή σας μέρα, κυρία Ζωτήρα. Καλημέρα, καλά να είστε. Ήδη βρίσκεστε και στην πλατεία Ελευθερίας, να πούμε, διότι σε λίγη ώρα πρέπει να είναι και το συλλαλητήριο, η συγκέντρωσή σας. Ναι. Όπως το είπατε, το συλλαλητήριο είναι στις 10 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Να ξεκινήσω από την πάνδημη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα στοιχεία μέχρι τώρα μας οδηγούν ότι πάνω από το 80% συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί στη σημερινή απεργία. Είναι ενδεικτικό. Αναφέρεστε πού? Αναφέρεστε στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αναφέρεστε στην Κρήτη, αναφέρεστε στη χώρα? Στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, αλλά και τα στοιχεία και από την υπόλοιπη χώρα δείχνουν ότι η συμμετοχή θα είναι καθολική, θα έχει ποσοστά συμμετοχής τέτοια που μαρτυρούν και την αντίδραση, τη συσσωρευμένη αντίδραση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Και επειδή είπατε, αναφερθήκατε λοιπόν για το λόγο τον οποίο αναντιδρούμε, να καταστήσουμε σαφές το εξής αρχικά. Ότι οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, τόσο η ΔΟΕ όσο και η ΕΛΜΕ, μέσα από τις επίσημες θέσεις τους, έχουν ταχθεί υπέρ του προγραμματισμού και της αποτίμησης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Δηλαδή είναι υπέρ μιας αξιολόγησης σχολικής μονάδας. Γεγονός που αντικρούει και το ψευδές επιχείρημα της κ. Κεραμέως, ότι οι εκπαιδευτικοί, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν θέλουν την αξιολόγηση. Είμαστε υπέρ λοιπόν μιας αξιολόγησης σχολικής μονάδας, αλλά αντιδρούμε στη μορφή και στο πλαίσιο και στο περιεχόμενο κάτω από το οποίο έχει έρθει. Που αντιδρούμε, να δώσω, επειδή καταλαβαίνω ότι ναι, δεν έχουμε και τον χρόνο. Όχι, αλλά δώστε μας το παράδειγμα να το καταλάβουμε. Για να αναλύσουμε. Διότι η ΔΟΕ έχει βγάλει και μια επιστολή, θα τη δώσω πιο αναλυτικά στην συνέχεια, και απευθύνεται στους ίδιους τους γονείς. Ακριβώς. Δύο απλά λοιπόν παραδείγματα, σημεία αιχμής για μας, γιατί αντιδρούμε για την αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Αντιδρούμε στη συγκεκριμένη λοιπόν αξιολόγηση σχολικής μονάδας, διότι αφενός έχει μία μορφή συγκριτικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι τα αποτελέσματα και η αποτίμηση της εκάστοτε σχολικής μονάδας θα αναρτώνται σε μία ενιαία λίστα σχολείων, όπου θα μπαίνει μία εξωτερική βαθμολόγηση από την ιεραρχική πυραμίδα της εκπαίδευσης που βρίσκεται εκτός όμως σχολείου, και αυτή η βαθμολογία θα είναι η ταμπέλα του σχολείου. Αυτό λοιπόν, όπου και αν εφαρμόστε, κυρία Ρουγεράκη, κατά κύριο λόγο είναι το αγγλοσαξονικό μοντέλο αξιολόγησης σχολικής μονάδας, οδηγεί την κατηγοροποίηση τόσο των σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Μισό. Γιατί ναι, το λέτε έτσι? Έχει οικονομικά κριτήρια? Έχει και οικονομικά κριτήρια. Γιατί ένας δεύτερος, πάμε στο δεύτερο άξονα λοιπόν που συνδέεται με τον πρώτο. Ο δεύτερος άξονας είναι τι κάνει το σχολείο, ο εκπαιδευτικός δηλαδή της τάξης μαζί με τον διευθυντή του σχολείου, στο να προσελκύσουν ιδιωτικές χορηγίες, ιδιωτικούς πόρους για το σχολείο τους. Και πάνω σε αυτό θα αξιολογηθούν. Δηλαδή βάζουν τον εκπαιδευτικό που παράγει παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο
σε μια διαδικασία manager το να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις για το δημόσιο σχολείο. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για ένας ιδιώτης να δώσει, να χορηγήσει 5 υπολογιστές παραδείγματος χάρη σε ένα σχολείο και είναι διαφορετικό να έχει έλλειψη υπολογιστών το σχολείο και ο εκπαιδευτικός να αναγκάζεται να βρει πόρους και όχι να τους προσφέρει πολιτεία η κρατική χρηματοδότηση. Άρα, από τη μια λοιπόν μεριά, η συγκριτική αποτίμηση του έργου που γίνεται στα σχολεία οδηγεί και στην κατηγοροποίηση και στην γετοποίηση των σχολικών μονάδων, οδηγεί στην υποβάθμιση λοιπόν εμείς που λέμε εν κατακλείδη του δημόσιου σχολείου. Και έχει να κάνει μόνο με τα αναλώσιμα, υπολογιστές ή οτιδήποτε άλλο ή λίγο παρακάτω ενδεχόμενα ή είναι και περιλαμβάνεται να μας πείτε ακόμα και με τη συντήρηση των σχολείων και έχει να κάνει και φεύγει από την ευθύνη ενδεχόμενα της πολιτείας και των δημών. Έχει να κάνει και με την υλικοτεχνική υποδομή σε πρώτο χρόνο, αλλά έχει να κάνει και όπου, σας είπα και προηγουμένως, εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο μοντέλο, οδήγησε μετά από μερικά χρόνια και στη σύνδεση με το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό λοιπόν το γεγονός θα οδηγήσει σε κάποιες σχολικές μονάδες που θα έχουν τα εχέγγυα και τις προδιαγραφές της υλικοτεχνικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού και άλλα σχολεία που οδήγησε και στην υποβάθμιση όχι μόνο του ίδιου του σχολείου αλλά και της γενικότερης περιοχής. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί αυτό το μοντέλο αξιολόγησης είναι το βρετανικό μοντέλο αξιολόγησης που το έχει πάρει ακριβώς όπως είναι εκεί η κυρία Κυραμέως με κάποιες αλλαγές. Στην Βρετανία, μια οικογένεια για να αναζητήσει σε μια περιοχή σπίτι, το ύψος, το ενίκιο του σπιτιού ανταποκρίνεται με βάση τη βαθμολογία που έχει το σχολείο της περιοχής. Όσο πιο καλή βαθμολογία έχει το σχολείο της περιοχής, τόσο πιο ψηλό είναι το ενίκιο σε αυτή την περιοχή. Άρα οδηγεί λοιπόν θα οδηγήσει σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες. Και επίσης απαντάμε, γιατί πρέπει να απαντήσουμε στην κυρία Κυραμέως, ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν είναι αυτές που δεν θέλουν την αξιολόγηση και οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε αυτή τη διαδικασία της αποχής. Δεν είναι έτσι, γιατί και αυτό απαντάτε σήμερα, με τη συλλήβη συμμετοχή των συναδέλφων στην 24η απεργιακή κινητοποίηση. Γιατί εκτός των άλλων υπάρχει μια αντίδραση των εκπαιδευτικών γύρω από την αξιοπρέπειά του. Διότι η κυρία Κεραμέως διοικεί με δικαστήρια, διοικεί με τον ακουνά το δάχτυλο στους εκπαιδευτικούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και διοικεί με ένα αυταρχικό στυλ χωρίς κανένα διάλογο με τους οπίσημους φορείς. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια συσσωρευμένη αντίδραση, μια έκρηξη κατάσταση στον χώρο της παιδείας από την πρωτοβάθμια μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και γι' αυτό το λόγο σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μαζική και καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση σήμερα.